από τα ελάχιστα, ίσως το μοναδικό δάσος, το οποίο δεν καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλία και το οποίο φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού από την πυροσβεστική αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, απειλήθηκε χθες βράδυ από πυρκαγιά που ξέσπασε. Πρόκειται για το Παρθένο Πευκοδάσος κατά μήκος της διαδρομής από Αλφιούσα προς Καλλίκομο, στα όρια των δύο δήμων Πύργου και Ανδρίτσενας Κρεσθένων. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10 το βράδυ και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Κρέσθενα, Πύργο και Αμαλιάδα. Μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα, 22 άνδρες της πυροσβεστικής και 13 οχήματα έδιναν μάχη για να συγκρατήσουν την πυρκαγιά και να μην επεκταθεί, έργο εξαιρετικά δύσκολο λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής αλλά και του ύψους των δέντρων. Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο αργά τη νύχτα, έχοντας κάψει 15 στρέμματα δασικής έκτασης. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι συνεχιζόταν η κατάσβεση, ενώ στο έργο των πυροσβεστών συνέδραμαν υδροφόρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και μηχάνημα GCB, το οποίο διευκόλυνε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλία είναι γεγονός. Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη για εκδήλωση φωτιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Την προσοχή των αγροτών και όσων ασχολούνται με εργασίες καθαρισμού των χωραφιών εφιστά ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, επισημένοντας παράλληλα πως για τους παραβάτες ισχύει ο νόμος για τη μη πληρωμή των επιδοτήσεων σε αυτούς που αποδεικνύεται ότι είτε από αμέλεια είτε σκοπίμως προκάλεσαν με τις πράξεις τους πυρκαγιά. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να βάζουν φωτιά μακριά από το δάσος και λίγες μέρες είναι ακόμη που απομένουν, γιατί από 1η Μάη η πυροσβεστική διάταξη του 2016 απαγορεύει τις φωτιές. Δεν μπορούμε να βάζουμε ανεξέλεγκτα φωτιές κατόπιν άδειας και μόνο από την πυροσβεστική υπηρεσία και μόνο για συγκεκριμένα υπολείμματα καλλιέργειας. Όχι για τα πάντα. Δεν υπάρχει να κάψουμε σκουπίδια, δεν υπάρχει να κάψουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Και με την παραμικρή σπίθα ή με την παραμικρή απροσεξία οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα. Η υπηρεσία μας έχει και ειδικό δασικό περιπολικό όχημα, το οποίο κάνει περιπολίες όλο το καλοκαίρι από 1η Μάη μέχρι και 31 Οκτώβρη μέσα στο δάσος της Αλφιούσας. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι εμείς το καίμε το χειμώνα. Το καίμε το χειμώνα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όχι μόνο αυτό. Όσοι εμπλέκονται με χωράφια που από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά και μπήκε στο δάσος, έχουν πρόβλημα πλέον και με τις επιδοτήσεις που παίρνουν από τον ΟΠΚΕΠΕ. Η υπηρεσία μας είναι online με τον ΟΠΚΕΠΕ, ενημερώνεται πάρα αυτά για όλες τις δασικές φωτιές και αρχίζουμε τις κυρώσεις. Να κόβονται επιδοτήσεις ή να πηγαίνουν πιο πίσω ή να κόβεται μέρος των επιδοτήσεων. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι αγρότες και αυτοί που έχουν τα κτήματά τους κοντά σε δασικές εκτάσεις. Αυτό που μου γεννάει όμως πολλά ερωτηματικά είναι με τα πρώτα 28-29 βαθμούς θερμοκρασία και με τα μποφόρ να είναι στα 7-8-9 από ό,τι είδα χθες, μου γεννάει μεγάλες απορίες πώς προέκυψε περιστατικό τέτοιο. Δηλαδή αν το πάρουμε σαν δείγμα αυτό, μπορούμε να αναλογιστούμε τι μπορεί να ισχύσει δηλαδή, την επόμενη σεζόν, τη θερινή σεζόν που επίκειται. Αυτό ακριβώς είναι η τελευταία δασική έκταση που έχει απομείνει στην περιοχή και τη φυλάσσουμε με όποιο τρόπο δυνατό, με πυρασφάλεια από το καλοκαίρι από πολίτες της Αλφιούσας και με όλες τις υπηρεσίες του Δασαρχείου και της πυροσβεστικής.